περπατώντας κάποιος την Γούναρη από το ύψος της Αθανασίου Διάκου έως την Κανακάρη απέναντι από τον ΟΤΕ, βλέπει, παρατηρεί τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να επετούν καθισμένοι σε πεζούλια. Συνέχεια. Είναι τι άλλοι με το χέρι απλωμένο, άλλοι με ένα τασάι, έτσι ένα κυπελάκι. Τι να κάνει ο κόσμος. Κυρίες βλέπετε, συνήθως βλέπετε και μικρά παιδιά. Και μικρά παιδιά και εκεί λυπάμαι περισσότερο. Και να σας πω κάτι, δεν τους δίνω ποτέ γιατί νομίζω ότι τα εκμεταλλεύονται οι γονείς τους. Από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους. Αλλά τι να κάνουμε. Κάθε τετράγωνο δηλαδή και επέτης. Προχωρώντας τώρα εδώ στην οδό Κανακάρη, μία πιο μικρή στην ηλικία γυναίκα έχει στηθεί σε άλλο πεζούλι έχοντας δίπλα της ένα καλάθι με λουλούδια και χαρτομάντιλα που είχε προσπόληση. Υπάρχει το πιούλο φτωχιά υπάρχει. Εδώ άλλος, απέναντι άλλος. Σε κάθε γωνία είναι και ένα ζητιάνος. Τι ηλικίες βλέπετε? Ηλικίες. Παιδιά, νέα, αυτό το παιδική χάμο που κάθεται με το κύπελο δεν θα είναι 16 χρονών παιδί. Φτάνοντας τώρα στην Κορίνθου, συναντάμε τρεις επέτες μέχρι την Ερμού. Κυκλοφορούν πολλοί και αρκετοί. Το έχω ρίξει όλοι στη Ζητιανιά. Κλείνουν πολλά μαγαζά και ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο λόγω της ανεργίας και το έχει ρίξει στην εύκολη λύση στη Ζητιανιά. Και στην Μεζόνος τουλάχιστον δύο άτομα μπροστά και απέναντι από την Ευαγγελίστρια. Η εξαθλίωση και στην Πάτρα έχει εξαπλωθεί παντού.